Αντίμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, θα τιμήσει τον Γεώργιο Γκίζα, τελευταίο εν ζωή έξωνα, του θρηλυκού συντάγματος ευζώνων 2-39, που πολέμησε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο. Ο Δήμος Ναυπαρχίας σήμερα τιμά τους αγωνιστές του ελληνοϊταλικού μετώπου στο πρόσωπο του Γεωργίου Γκίζα, του Θωμά και της Βασιλικής. Του ανθρώπου που μετρά 105 χρόνια ζωής και η πορεία του αποτελεί παράδειγμα προς όλους εμάς τους νεότερους. Ο Γεώργιος Γκίζας αγωνίστηκε για την ελευθερία, αγωνίστηκε για την πατρίδα. Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1916 στο χωριό Ελευθέρια της Ορεινής Ναυπαρχίας και απέκτησε 3 παιδιά με τη σύζυγό του Βασιλική. Το 1936 παρουσιάστηκε για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στο 2009 Σύνταγμα Ευζώνων. Μετά τη βασική του εκπαίδευση ως έξοδας, μετατέθηκε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπου έλαβε μέρος στην κατασκευή των οχυρών, αλλά και έχοντας την ευθύνη της μεταφοράς των ελληνικών. Εκεί παρέμεινε 17 μήνες, ωστόσο απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού του 1939. Τον Οκτώβριο του 1940, με την επιστράτευση, παρουσιάστηκε μαζί με άλλους συσχολιασμούς του στο Κεφαλόπουλο, κοντά στο Μεσολόγιο. Με την επάγνωση συντάγματός του από πατρινούς στρατιώτες, μετέβη στο ελληνοϊταλικό μέτωπο στην περιοχή της Χιμάρας. Χαρακτηριστικές ιστορίες που μπορεί να αφηγηθεί ο ίδιος στο μέτωπο, τις τροφοδοσίες των μαχητών, τους ανεφοδιασμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους αλλούς, το στήσιμο των σημαντοπλεγμάτων, ακόμη και για τη διάσωση συμπολεμιστήριου που τραυματίστηκε από εχθρικά πυρά. Σήμερα θυμόμαστε τα ιστορικά γεγονότα, αλλά περισσότερο είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στην υποδούλωση της πατρίδας, του πνεύματος και της ψυχής. Είναι μεγάλη μας τιμή λοιπόν που είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Γκίζας, του Θωμά και της Βασιλικής, που αντιστάθηκε. Για όλους εμάς ένα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκίζα. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Ναυπαρχίας να αποδώσει την τιμητική πλακέτα. Αξίζει πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι.